Ελώρο ήρωα, φώναζαν οι συγχωριανοί του Ελώρα Ζάρια, του στρατιώτη που είχε καταδικαστεί από Ισραηλινό στρατοδικείο επειδή σκότωσε τραυματισμένο Παλαιστίνιο και αποφυλακίστηκε έχοντας εκτίσει 9 από τους 14 μήνες της ποινής. Μάλιστα βγήκε μερικές μέρες νωρίτερα λόγω του γάμου του αδελφού του. Ύστερα από 26 μήνες που ζήσαμε έναν απίστευτο εφιάλτη που δεν εύχομαι σε κανέναν, ούτε καν σε εκείνους που μισώ, σήμερα έχουμε μια χαρά εν μέσω μιας άλλης χαράς. Το φως μου επέστρεψε στο σπίτι. Δόξα τω Θεώ και το Ισραήλ. Εντελώς αντίθετο το κλίμα στα παλαιστινιακά εδάφη, όπου η οργή ξεχυλίζει. Τον συνέλαβαν και στο τέλος τον απελευθέρωσαν ως ήρωα. Αυτό ενισχύει την κουλτούρα των δολοφονιών και της αιματοχυσίας. Δίνει κίνητρο στις εξτρεμιστικές ομάδες να βρίσκουν μια χώρα που προστατεύει τους δολοφόνους. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Χεβρώνα στις 24 Μαρτίου 2016. Ο Ελώρα Ζάρια, που έχει και γαλλική υπηκότητα, είχε πυροβολήσει τραυματισμένο Παλαιστίνη, ο οποίος νωρίτερα είχε επιτεθεί σε Ισραηλινούς. Στο δικαστήριο είχε υποστηρίξει πως φοβήθηκε, πιστεύοντας ότι ήταν έτοιμος να ενεργοποιήσει βόμβα. Πριν αναχωρήσει για την Κύπρο εξάλλου, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε δηλώσει πως ανακουφίστηκε που τελείωσε αίσια το θέμα.